Στο Πιτιό στα 2-3 τελευταία χρόνια δοκιμάζεται ένα πείραμα. Ένα πείραμα που εκτιμάμε ότι θα είναι πιλότος και για τα υπόλοιπα χωριά, τα απομακρυσμένα χωριά της Βόρειας, γιατί όχι και της Νότιας Χίου. Είναι γνωστό ότι η ύπαιθρος του νησιού μας σβήνει διαρχώς πληθυσμιακά. Πήραμε λοιπόν την απόφαση, μια ομάδα ανθρώπων του χωριού, να συστήσουμε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, η οποία θα προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας σύγχρονων υπηρεσιών, επομένως θα δίνει τη δυνατότητα απασχόλησης σε νέους ανθρώπους για να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή και ταυτόχρονα να αυξήσει την επισκεψιμότητα στον ίδιο τον τόπο μας. Όλα αυτά θα τα δείτε να εξελίσσονται μέσα στις επόμενες μέρες. Θα λάβετε, φανταζόμαστε, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αρκετές προσκλήσεις που θα αφορούν την παρουσίαση σύγχρονων υπηρεσιών τουρισμού κατά κύριο λόγο στο χωριό μας. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, έχοντας ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα μια μεγάλη γιορτή, μια φεστιβαλική εκδήλωση η οποία καθιερώθηκε από την πρώτη χρονιά παρουσίαση στη Χίο, θεωρούσαμε σκόπιμο και τη φετινή χρονιά να αναλάβουμε τη διοργάνωσή της. Μια γιορτή που όσοι έχουν συμμετάσχει θα έχουν διαπιστώσει ότι είναι πολυδάπανη. Παρόλα αυτά, στηρίζεται στη συμμετοχικότητα των φορέων που μετέχουν σε αυτή και αναφέρομαι πέρα από την διοργανώτρια για φέτος κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Πιτιός Προορισμός στον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού, στο Σύνδεσμο Κτηνοτρόφων Χίου ο Άγιος Μάμας, αλλά και σε άλλες μικρότερες ομάδες που στηρίζουν την πρωτοβουλία μας, όπως το Αδελφάτο της Αγίας Παρασκευής, ας πούμε, που παραχωρεί τα μαγειρία για να γίνει γευσηγνωσία, συν βέβαια την καθοριστική βοήθεια για φέτος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, την οποία οφείλουμε να ευχαριστήσουμε, και μια σειρά από χορηγών, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν και θα παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των τριήμινων φεστιβαλικών εκδηλώσεων. Μια γιορτή που προσπάθησε να επαναπροσεγγίσει τον αρχικό στόχο και χαρακτήρα της. Να αναδείξει δηλαδή την τοπικότητα και τις δυνατότητες των τοπικών παραγωγών σε συνδυασμό με όλο το πολιτιστικό απόθεμα που απορρέει μέσα από αυτές. Προσωπικά δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Θα ήθελα να σας συστήσω τον Γιώργο το Χλωρό, μέλος της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, υπεύθυνος για το εμπορικό κομμάτι της φετινής γιορτής, καθώς και την επίσης συνεργάτηδα Καλλιόπη Λιαδή, γνωστή για την οικαστική και πολιτιστική συμβολή της στη Χίο, επίσης συνεργάτηδα του Πιτιούς το επόμενο διάστημα, που έχει αναλάβει την διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Γιώργο. Καλημέρα και από μένα. Συνεχίζοντας λίγο, παίρνοντας την πάσα από τον Νίκο, ήθελα να πω ότι ως προς το σκέλος των εκθετών, αυτό που θέλαμε φέτος να κάνουμε είναι όχι απλά να υπάρξει μία συνέχεια των προηγούμενων γιορτών που κάναμε, αλλά να υπάρξει και μία τομή. Ταυτόχρονα συνέχεια και τομή είναι η τέταρτη γιορτή, αλλά κάνοντας μία στροφή φέτος, θέλοντας να αναδείξουμε λίγο περισσότερο τα στοιχεία της παραδοσιακής τοπικής παραγωγής, κυρίως του βουνού. Και αυτό γιατί πιστεύουμε ότι ένας τόπος δεν είναι μόνο τα μνημεία του, αλλά είναι και άνθρωποι που ζουν και δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Κυρίως οι άνθρωποι αναδεικνύουν τον τόπο. Και από αυτή την άποψη επιλέξαμε φέτος να έχουμε συνεργασίες κατά αποκλειστικότητα σχεδόν με μικρούς τοπικούς παραγωγούς της περιοχής. Είναι 19 οι εκθέτες από τη Χίο, είναι ένας από τα ψαρά, με μεγάλη μας χαρά θα το φιλοξενήσουμε. Μπορώ να πω, θα προτείνω να διαβάσω λίγο τα ονόματά τους, των εταιριών που θα πάρουν μέρος. Έχουμε από τα τυροκομεία, το τυροκομείο της Μαλά, από τα Χάλανδρα, του Τσοπάνη, από τον Αγρελοπό και του Ατώνη από τα Φυτά και της Παγκρατίας Γεωργούλη, το Τυροβόλι. Θα έχουμε τον συνεταιρισμό το Μελισσοκόμων Χίου, το Μέλι Χίου, όπως κάθε χρόνο θα μας τιμήσει και φέτος με την παρουσία. Αλλά φέτος θα φιλοξενήσουμε και το Μελισσοκήπι των Ψαρών του Ανδρέα Καραγιώργη με τα γνωστά ψαριανά γλυκά, τα ιδιαίτερα γλυκά. Θα έχουμε επίσης το Χιώτικο Κελάρι που μετακόμισε πρόσφατα στα Αρμόλια και ξανάνοιξε τη μονάδα του εκεί. Τα γλυκά της Θείας Ευαγγελίας από τον Κάμπο.
το χιώτικο παστέλι από τον Εχώρη, την ποτοπία του Στέφου, μια από τις πιο παραδοσιακές ποτοπίες του νησιού, τα εξαιρετικά γιωργούσικα τριαντάφυλλα του κυρίου Κιλή, και θα έχουμε μια σειρά από εκθέτες που κινούνται στο χώρο του κοσμήματος, των δώρων, της χειροτεχνίας, των παραδοσιακών εργαστηριών και της κεραμικής. Έτσι αναφέρω το Χιόνι Σοπ του κυρίου Αντρεάδη, την κυρία Σαρία από το Χόνι Μπι από τα Καρδάμιλα, θα έχουμε το Mastic Art του κυρίου Ρουγέτα, το Woody Crafts με τα ξύλινα δώρα, θα έχουμε την κυρία Μικελία Λεγάτου, εξαιρετική εικαστικός από το νησί μας, και θα έχουμε και από το κατάστημα Ψώρα τα καλάθι, την καλαθοποιία. Επιπρόσθετα σε αυτούς θα είναι και ο κύριος Παλιός εκδόσεις ΑΠ, εκδόσεις που τιμούν ιδιαίτερα τη λαογραφική παράδοση του τόπου και έχουν κάνει μια σειρά από, έχουν εκδώσει μια σειρά από βιβλία τέτοιου είδους. Και φυσικά θα έχουμε και τους δικούς μας εκθέτες, τους σπιτιανούς, το Χίο Σπίτις Mountain Activities με τα παραδοσιακά βότανα και τσάγια του βουνού και το Γλυκοπολείο της Άννας. Αυτό είναι προς τις παρουσιάσεις των τεχνιδών. Ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν από τους εκθέτες μας. Τέλειο. Να πω και εγώ για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Προσπαθήσαμε να έχουν όσο γίνεται αναφορά στην παράδοση και αναφορά στην παράδοση με μία νότα σύγχρονη. Οπότε να πω για τις μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις. Ξεκινάμε με την πολυσυζητημένη εκδήλωση «Τα πάθη μας τραγούδια» που διοργάνωσε ο φιλοπρόοδος Όμιλος Καρδαμήλων. Να πω ότι έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε με δύο σημαντικούς συλλόγους, τον ΦΟΚ Καρδαμήλων και τον πολιτιστικό σύλλογο Άι Γιώργη Σικούση. Ξεκινώντας λοιπόν με τα πάθη μας τραγούδια που παρουσιάστηκε στο Μύριο και ήταν με επιμέλεια του Δημήτρη Γιαννιώδη, δίνουμε ένα στίγμα στα βορειόχωρα. Θα παρουσιαστεί με έναν αφηγηματικό τρόπο, με χορευτικό και μουσικό, η ιστορία των τοπικών χωρών. Αυτό είναι την Παρασκευή 14 του μήνα. Στις 15 η συναυλία μας ονομάζεται «Πέρα από τον ορίζοντα» και είναι ένα ταξίδι στη Μεσόγειο, στα παράλια της Μεσογείου, για να καταλήξουμε στη Μικρά Ασία. Με τη Χρύσα Καραΐσκου, τον Παντελή Λύκο, τον Γιάννη Κυριακόπουλο, τον Κυριάκο Κυριακόπουλο. Μια πολύ μελωδική συναυλία που θα μας ταξιδέψει και θα μας κάνει να ονειρευτούμε. Την Κυριακή, 16 του μήνα, θα ολοκληρωθεί το τρίμερό μας με ένα παραδοσιακό γλέντι με τραγούδια από το βουνό και από τη θάλασσα. Ονομάζεται «Του βουνού και της θάλασσας». Συμμετέχουν η μουσική Σάκης Πιπίδης, ο Μάρκελος Πούπαλος, ο Σταμάτης Πούπαλος, ο Μανώλης Στάθης, ο Γιάννης Βούκουνας, αλλά και τσαμπουνιέριδες από τον Άι Γιώργη Σικούση και το χορευτικό του Πιτιούς. Αυτά για το μουσικό σκέλος. Για τα παιδιά ξεκινάμε με ένα καρδαμιλίτικο παραμύθι. Ο Τρυπούνος, ο Σιδηροφάης, ο Αστρονόμος. Την αφήγηση την κάνει η Στέλλα Τσιροπινά και τη συνοδεύει ο Πέτρος Καρβούνης στο Σαντούρι. Το Σάββατο θα έχουμε ένα ταξίδι στην Ελλάδα με ρυθμούς, τραγούδια και ιστορίες με την Εφροσύνη Πάτρα και τη Γεωργία Φραγκάκη. Αλλά και τον Καραγκιόζη Φούρναρη με την ομάδα Ανεμοδούρα που έρχεται από την Αθήνα. Είναι μια βραβευμένη ομάδα για το θέατρο σκιών και με πολύ χαρά συμμετέχει στη γιορτή μας. Την Κυριακή θα έχουμε ιστορίες που βγήκαν από ένα πιθάρι με την Σμαράγδα Αποστολιάτου και την Ανεζούλα Κατσιμπύρη αφήγηση και στο τραγούδι και τη μουσική τη Θεοδόρα Παπαδοπούλου και το Μάριο Νεαμονιτάκη. Να πούμε ότι έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε την μεικτή χοροδία «Φάσμα» με υπεύθυνη την κυρία Σοφία Κώτη.
που κάνει την πρεμιέρα της στη γιορτή με 3 μελοποιημένα ποίηματα του Νίκου Γκάτσου την Κυριακή. Θα υπάρχουν παράλληλα άλλες εκδηλώσεις, όπως έκθεση φωτογραφίας από το φωτογραφίες του Πιτιού της δεκαετίας του 80 από τη συλλογή του Κώστα Σταμούλη, μία έκθεση εικαστικών με εικαστικούς από τη Χίο και από την Αθήνα και από όλα μέρη της Ελλάδας με ζωγραφική φωτογραφία και μικροκληπτική με τίτλο Ποιμενικά. Είναι πολύ ωραίο που ανταποκρίθηκαν σε αυτό το μικρό διάστημα που είχαν για να προετοιμαστούν πάνω από 25 καλλιτέχνες. Και είναι μεγάλη μας χαρά που την αφίσα της έκθεσης αυτής φιλοτεχνεί η πολυβραβευμένη Φωτεινή Στεφανίδη. Θα έχουμε έκθεση με τσαμπούνες σε συνεργασία με τον Άι Γιώργη Σικούση και προβολές ντοκιμοντέρ μικρού μήκους του Βασίλη Λουλέ, του σκηνοθέτη. Να πούμε και τον τίτλο των μικρών αυτών των ντοκιμοντέρ, Ελεύθερη Βοσκή, Το επίμονο Μοσχαράκι, Δουλειά στο σπίτι, Μελωδίες μέσα στη φύση. Ντοκιμοντέρ που έχουν σχέση με την αγροτική ζωή και την ποιμενική ζωή. Κάτι άλλο να πούμε, και για το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς που θα μας δανείσει αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν στην καθημερινότητα παλιά, αλλά κυρίως αντικείμενα που έχουν σχέση με παραδοσιακά επαγγέλματα. Ο στόχος λοιπόν ήταν να υπάρχει ένα στίγμα που έχει σχέση με παράδοση, να έρθει η παράδοση στο σήμερα και αυτή να είναι η αφετηρία για να υπάρξει και αποκέντρωση όσο γίνεται σε αυτό το μικρό χωριό και αποκέντρωση πολιτισμική και να γίνει γνωστό με ένα δημιουργικό τρόπο και ευχάριστο διασκεδαστικό, πάντα κρατώντας το χαρακτήρα του, χωρίς να αλλοιωθεί.